Απελπιστική χαρακτήρισε την κατάσταση στην πόλη της Κέρκυρας εξαιτίας της πολύ ωρης διακοπής στην ηλεκτροδότηση ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μόνιμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης Παναγιώτης Πέτρου. Ειδικά καθώς διανύουμε παρατεταμένη περίοδο υψηλών θερμοκρασιών και το νησί έχει γεμίσει από επισκέπτες για τους οποίους το ηλεκτρικό ρεύμα όπως ασφαλώς και το νερό είναι απαραίτητα αγαθά, φυσικά για όλους τους πολίτες που δεν πρέπει να τα στερούνται, η ζωή για τους κατοίκους, είπε, γίνεται ανυπόφορη όταν βρίσκονται χωρίς ηλεκτρικό για τόσες ώρες. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βιώνουν αυτό το πρόβλημα, παρατήρησε. Η κατάσταση χτες το βράδυ ήταν τραγική, απελπιστική. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι εν μέσω καύσωνα, με τον τόπο όλο να βράζει, το να μείνουν τα σπίτια χωρίς ηλεκτρικό και ειδικά το βράδυ, κάνει τη ζωή των κατοίκων αφόρητη. Δυστυχώς δεν είναι ένα θέμα το οποίο παρουσιάστηκε μόνο χτες το βράδυ. Παρουσιάζεται αρκετά συχνά. Έχουμε δει καλώδια της ΔΕΗ να αυτοαναφλέγονται. Έχουμε δει κουτιά στους τοίχους να παίρνουν φωτιά. Το χειμώνα όταν βρέχει κόβεται το ρεύμα. Δυστυχώς το δίκτυο είναι σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και χρειάζεται σίγουρα εξυγχρονισμό. Γίνεται. Προφανώς, αλλά όταν το δίκτυο αυτό φτιάχτηκε πριν πολλές δεκαετίες με άλλες ανάγκες, σήμερα είναι ανεπαρκές και γι' αυτό υπάρχουν οι βλάβες. Και θα πρέπει να αντιληφθούν ότι η πόλη της Κέρκυρας είναι το σημείο με τον περισσότερο κόσμο και κατοίκους αλλά και ζωή. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει άμεση προτεραιότητα στην πόλη. Όχι ότι δεν έχει ανάγκη η Πέθρος, αλλά όπως και να το κάνουμε, στην πόλη μένουν 60.000 άνθρωποι.